σημαία είναι σύμβολο και όταν είναι σύμβολο προβλέπεται να γίνεται σεβαστό και εν πάση περιπτώσει η σημαία μας δεν σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιείται για οπουδήποτε, σαν να ταυτίζεται η χώρα μας με τις γυναικοκτονίες. Ουσιαστικά συνομολογείτε, κυρία Υπουργέ, ότι δόθηκε εντολή της κυβέρνησης να λογοκριθεί έργο τέχνης με την αιτιολογία ότι στο έργο απεικονιζόταν η ελληνική σημαία με συμβολισμούς που έχουν να κάνουν με την έμφυλη βία και τις γυναικοκτονίες. Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησης. Και επειδή η σημαία είναι σύμβολο, τι, απαγορεύεται στην τέχνη να χρησιμοποιεί συμβολισμού σε σχέση με τα σύμβολα? Θα λογοκρίνεται τους καλλιτέχνες οι οποίοι μπορεί να χρησιμοποιούν αναφορές στα σύμβολα? Είστε σίγουροι ότι αυτό θέλετε να διατυπώσετε στην Ελληνική Βουλή? Γιατί αυτή είναι μια πολιτική πολύ επικίνδυνη. Τα ανελεύθερα, απολυταρχικά, αντιδημοκρατικά καθεστώτα είναι εκείνα που επιτίθενται στην τέχνη και τα ανελεύθερα, αντιδημοκρατικά, απολυταρχικά καθεστώτα είναι εκείνα που δεν ανέχονται την κριτική. Μου ακούστηκε ανατριχιαστική η αιτιολογία την οποία μετήλθατε. Όπως άλλωστε σε όλες τις χώρες συμβαίνει αυτό. Όταν υπάρχει ζήτημα σημαίας, πρέπει να γίνεται σεβαστά όλα τα σύμβολα. Σας καλώ να δείτε την ανάρτηση της στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, που σας υπενθυμίζει την αφίσα των Sex Pistols με την βρετανική σημαία, την εικόνα της Βασίλισσας και την δημιουργική καλλιτεχνική παρέμβαση δεκαετίες πριν από το σήμερα. Να μην φέρω την Τζόρτζια να τραγουδήσει Sex Pistols για να σας πείσουμε.